Τώρα να έρθω λίγο και στα ψηφοδέλτια. Είδαμε και το Σαββατοκύριακο αρκετά δημοσιεύματα ότι επειδή οι εκλογές πλησιάζουν, οι σχεδιασμοί και τα στρατηγεία των κομμάτων παίρνουν φωτιά. Υπάρχουν πολλά πρόσωπα που ακούγονται όσον αφορά τα ψηφοδέλτια που αναμένεται να στελεχώσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό που βλέπουμε πλέον ότι η κυβέρνηση θέλει να κατεβάσει και καλά αυτοδιοικητικά στελέχη, ιδίως αντιπεριφερειάρχες, όπου εκτιμάται ότι θα φέρουν επιπλέον σταυρούς με το προσωπικό τους αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Θα ήθελα ένα σχόλιο και φυσικά να δούμε και κάποια ονόματα που είδαμε τις προηγούμενες μέρες σε πανελλαδικά δημοσιεύματα και όχι μόνο. Προφανώς, Δημήτρη, γνωρίζεις ότι πολλές φορές όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση διοχετεύει ειδήσεις με ονόματα υποψηφίων, γιατί θέλει να δει την πρώτη αντίδραση. Έτσι, αυτό γίνεται και όταν πρόκειται να πάρθει κάποιο μέτρο πριν νομοθετηθεί. Τι κάνουν λοιπόν σε μέσα τα οποία δεν θα έλεγα ελέγχουν, απλά συνεργάζονται με κάποιους δημοσιογράφους, γι' αυτό και ακούμε πολύ συχνά έγκυρες πηγές από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού ή της αντιπολίτευσης. Αυτοί λοιπόν διοχετεύουν αυτά τα ονόματα. Έχουν εντολή να το κάνουν σωστά. Οι δημοσιογράφοι το γράφουν και από εκεί και πέρα περιμένουν τις αντιδράσεις του κόσμου. Ανάλογα λοιπόν με τις αντιδράσεις θα κανονίσουν, θα επιλέξουν τους κατάλληλους υποψηφίους. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιπεριφερειάρχες, και είναι πάρα πολλοί, έτσι, είναι ένα, αν θέλεις, ένα λευκό χαρτί στα χέρια των επικεφαλής, ενώ της κυβέρνησης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των υπόλοιπων κομμάτων. Οπότε, τώρα πια μετά από το πάθημα που έπαθε η ήδη υπάρχουσα κυβέρνηση με τον Μπάτσι, θα είναι πολύ πιο προσεκτικοί, θα κάνουν πολύ περισσότερους ελέγχους για το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, θα δουν τις αντιδράσεις και αμέσως μετά θα προβούν στις αντίστοιχες ανακοινώσεις. Και μπορεί να δούμε και πολλές ανανεώσεις, γιατί μιλάμε αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι αυτή την επόμενη φορά θα πούνε αυστηρότερα κριτήρια σε σχέση με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι θα περάσει από κόσκινο Μητσοτάκη στα ψηφοδέλτια. Και γιατί θα πρέπει να είναι κληρονομικό δικαίωμα, Δημήτρη, μία υποψηφιότητα? Ναι, όχι, συμφωνώ. Γιατί θα πρέπει δηλαδή οι γη, οι κόρες, οι ανιψυχοί κάποιον που έχουν ξαναεκλεγεί να διεκδικούν την θέση και να μην καλά, γίνονται ευκαιρίες σε ανθρώπους? Όλα αυτά τα χρόνια αυτό γίνεται. Δεν αλλάζει. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι καιρός να αλλάξει. Έτσι. Καλό είναι αυτό να αλλάξει, αλλά θα δούμε ποιος θα μπορεί να το εφαρμόσει. Πάντως, ακούγονται πολλά ονόματα, έτσι και να τα δούμε. Να πάμε λίγο στα Γρεβενά, όπου εκεί τα δημοσιεύματα μιλάνε για το Γιάννη το Γιάτσο, το Περιφερειακό Σύμβουλο Δυτικής Μακεδονίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΠΕ και πρώην Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών. Το Λάμπρο Χατζηζήση, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Υπήρου και Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας στα Γρεβενά το 2015, ο κύριος Χατζηζήσης. Το Σάκη Φωλίνα, το σημερινό Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών. Το Χρήστο Βλαχοκώστα. Το Θανάση Σταυρόπουλο, ο οποίος ήταν πολιτευτής το 19, δεύτερη θέση, και την κυρία Κόγιου. Στην Κοζάνη, να σου πω εγώ έτσι τα ονόματα που έχω εδώ παρόν και να τα δούμε μαζί. Τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, πολιτικό μηχανικό και πρόεδρο του ΤΕΕ, τον Στέργιο τον Γιάννα. Την κυρία Παναγιώτα Κατζαβέλη, εφοριακός, πρώην Αντιπεριφερειάρχης και Περιφερειακή Σύμβουλος με 7.300 ψήφους, αλλά και την είναι Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, την ψυχολόγο, την Όλγα την Πουταχίδου, την Εύη την Πρόιου, την πρώην πρόεδρο της ΝΟΔΕ Κοζάνης και πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και τον πρώην Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και νομάρχη Κοζάνης, τον Γιώργο Δακή. Στη Γαστοριά το μόνο όνομα που έχουμε και ακούγονται στα δημοσιεύματα είναι του Περιφερειακού Συμβούλου και πρώην Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, του Δημήτρη Σαββόπουλο, σε ένα νέο πρόσωπο. Και στη Φλόρινα έχουμε τον διοικητή του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, τον Σταύρο Παπασωτηρίου, τον Περιφερειακό Σύμβουλο και πρώην Αντιπεριφερειάρχη, τον Γιάννη Κιωσέ, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, τον Στάθη Κωνσταντινίδη, ενώ ακούγεται τώρα τελευταία έντονα και το όνομα του Δημάρχου Πρεσπών, του νυν Δημάρχου Πρεσπών και γραμματέα της ΠΕΤ Παναγιώτη Πασχαλή. Πολλά ονόματα. Το θέμα είναι ότι είναι δύσκολες οι επιλογές. Όπως βλέπεις, προσπαθεί να ανακατέψει την τράπουλα ουσιαστικά. Γιατί φέρνει στην επιφάνεια στελέχη. Και είναι ίσως και άλλα ονόματα τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε δημοσιεύματα ή ακόμη δεν έχουν δει το φως δημοσιότητας. Σωστά. Εγώ πιστεύω ότι θα ακούσουμε και άλλα ονόματα. Απλά είναι η πρώτη φάση αυτή, όπου
δημοσιοποιούμε μία σειρά ονομάτων, μετά θα ακολουθήσει μία άλλη. Πίστεψε με, δεν θα είναι εύκολη η επιλογή. Σίγουρα υπάρχουν πολύ άξια στελέχη και από αυτά που ακούσαμε τα ονόματα, πολλά από αυτά είναι άξια άτομα τα οποία έχουν εντρυφήσει στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, άρα γνωρίζουν το θεσμό. Μου ανέφερες και τον κύριο Σαββόπουλο, ο οποίος γνωρίζουμε ότι ήδη του έχει προταθεί από κάποιους άλλους, από κάποια άλλη στελέχη, να κατέβει ως υποψήφιος περιφερειάρχης. Ακριβώς έτσι. Δεν ξέρουμε τελικά τι θα αποφασίσει, αλλά δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο και η υποψηφιότητα Σαββόπουλου είναι πολύ, πολύ ισχυρή και πολύ σοβαρή. Έτσι ακριβώς. Δεν πρέπει να την αγνοούμε. Είπες για την υποψηφιότητα του Γιάννου, της Γκατσαβέλη και των υπολείπων. Του κ. Γιάτσου, επίσης, ναι, επίσης αξιόλογα στελέχη. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η δεξαμενή έχει πάρα πολλούς άξιους ανθρώπους. Απλά θα πρέπει να πέσει, αν θέλει, θα γυρίσει η βία για να πέσει εκεί που πρέπει. Και βέβαια όλοι αυτοί θα πρέπει να στελεχωθούν. Και αν θα δεχτούν κιόλας, γιατί μπορεί. Ναι, και αν θα δεχτούν, γιατί και κάποια ονόματα ακούγονται για να ακούγονται, δεν σημαίνει όμως ότι επιθυμούν οι ίδιοι να μπουν στο ψηφοδέλτιο. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Δεν είναι όλοι για την πολιτική. Και δεν κάνουν όλοι για την πολιτική. Έτσι. Το θέμα είναι ότι είναι μια δύσκολη, αν μου επιτρέψεις, να το πω, δουλειά αυτή του πολιτικού. Δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω δουλειά, γιατί θεωρώ ότι κάνουν λειτουργήμα και έτσι πρέπει ακριβώς να το βλέπουν. Ακριβώς όπως το λέω. Όμως είναι μια δύσκολη δουλειά. Άστε. Οπότε αυτός που θα πέσει στο στίβο θα πρέπει να ξέρει ότι και θα αφιερώσει χρόνο και χρήμα και θα πρέπει να έρθει κοντά στο λαό και θα πρέπει να μιλήσει στον κόσμο, να καταλάβει τις ανάγκες του και βέβαια να βρει τρόπους για να λύσει προβλήματα. Αυτό είναι, να είναι αποτελεσματικός και να είναι ηγέτης, να παρασύρει στο όραμα που έχει τον κόσμο που θα τον ακολουθήσει. Ωραία.